Γεια σας, ένα ακόμα επεισόδιο Airball. Ήμουν έτσι πάλι. Ήσουνα έτσι. Ήμουν έτσι. Ενώ ξεκάθαρα η κάμερα είναι εκεί, έτσι το έχεις καταλάβει μετά από τόσα επεισόδια. Ναι. Είναι 9 επεισόδια. Απλά σκεφτούμε λίγο. Να πούμε ότι συζητήσουμε τέτοιο ή απλά συζητάμε. Ναι, δεν χρειάζεται. Όπως ξεκινάμε, δεν έχει καθόλου. Σαν να είμαστε για καφέ. Ναι. Ωραία, εγώ καθόμαι αλλού όταν καθόμαστε για καφέ. Ισχύει, παρακάτσω από αυτή τη μεριά για να σε βλέπω. Είμαστε εδώ ακόμα μια φορά για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα στο NBA. Ακριβώς! Συζήτα! Είδες NBA. Όχι. Ήθελα να βάλω 20 ευρώ όταν ξεκίνησα ένα playoff στους Bucks. Και αυτή τη στιγμή κέρδισα 20 ευρώ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους σας. Ο τζόγος δεν είναι η λύση. Μην τζογάρετε. Εκτός και να σας ρωτήσουν πώς είναι αυτό που ποντάρει χρήματα, πώς λέγεται. Ο τζόγος. Τότε αυτό είναι η λύση. Θεωρώ ότι όποιος πάει σε πρακτορείο γενικότερα στοιχηματικό, είτε είναι ιντερνετικό είτε όχι, είναι σαν να τους λέει γεια σας, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε ευγενικοί. Ναι. Πάρτε 20 ευρώ. Δικά σας. Φεύγω. Ναι. Αυτό. Και ευτυχώς δεν το έκανα. Ήμουν έτοιμος να το κάνω. Και αυτή τη στιγμή κέρδισα 20 ευρώ. Είναι και προσωπική ιστορία αυτή. Είναι παιδιά, βάλετε κοντινό, βάλε μουσική. Τι μουσική πρέπει να μπει. Και εγώ. Κάποια χαρούμενη. Και τι ύφος πρέπει να έχω. Χαρούμενα επίσης. Σαν το νερό στην πηγή που γυρνάω πίσω. Οι Bucks έχασαν. Τι το περίμενε. Κοίταξε, είχαν δύο παικταράδες οι Raptors. Είχαν Leonard και τον Μπλέτσο. Ισχύει. Εν τω μεταξύ. Σχολιάσανε κάποιοι στη σελίδα μας στο Facebook. Αν κάνει ένα καλό match, θα κλείσετε τη σελίδα. Χα! Δεν την κλείνουμε! Ισχύει, θα την κλείνω άμα έκανε, όντως. Δεν χρειάζεται να την κλείσουμε τώρα. Ποιες είναι ο ηλίθιος τώρα. Δεν ξέρω. Σημαίνει ότι όντως από τις λίγες προβλέψεις που είχαμε σε αυτήν την εκπομπή. Όχι, είμαστε ειδικοί με κάποιο τρόπο, αλλά. Ο Μπλέτσο έκανε ένα κακή σειρά συνολικά. Δεν έκανε, δηλαδή δεν είναι ότι είχε ένα καλό παιχνίδι ποτέ. Και το θέμα είναι ότι τον γκράζαμε όλη τη χρονιά και δικαιωθήκαμε. Δηλαδή δεν έκανε καλά παιχνίδια. Ας πούμε με τους Celtics. Με τους Celtics έκανε καλά. Αλλά ακούστηκε το κινητό μου, Μάνο, τώρα. Κάτι ακούστηκε. Το έχεις βάλει στον θόρυβο. Όχι. Sorry γι' αυτό. Sorry γι' αυτό. Όχι, ποια είναι η μάνα του Κάρι! Συνεχίζεται αυτό. Τελικά ομάδα Βέλος υπάρχει. Για να γίνει η ερώτηση, Βέλος ή Ράπτορς. Χαλάσαμε το Μάνο. Βέλος ή Ράπτορς. Τέλειο. Τέλειο. Βασικά είναι. Όχι, τέλειο. Τέλειο. Είναι πολύ καλό. Ναι, ο Μπλέτσο που λες ήταν συνεπής στη σειρά με τους Ράπτορς. Ακριβώς. Σταθερά κακές βολές, σταθερά κακό σούτ, είτε ελεύθερος είτε με άμυνα, σταθερά κακές επιλογές. Drive που δεν οδηγούσαν πουθενά γενικά. Ρε, είναι απίστευτο. Όταν λέγονταν drive, θυμάσαι που είχε χάσει 4-5 και μετά βάζει ένα πολύ καλό και ήταν σε πολύ καλό σημείο. Και λέμε ότι. Και λέμε ότι εντάξει, τελείωσε. Θα σου τάρει για πάντα. Δέκα, τώρα θάρρος. Νομίζει ότι είναι ο Μάλι. Τέλος, ρε, σου λέω το έχω βρει και το χέρι μου τώρα. Α, έτσι πρέπει να σου τάρω τόσο καιρό. Το ήξερα. Αυτό είναι λάθο τόσο καιρό. Πάλι ακούστηκε κάτι. Συγγνώμη. Αφού το έχω. Εντάξει, οκ. Το θόρυβο είναι αυτό που έχει τη γραμμούλα πάνω από το ακουστικό. Ναι, είναι, απλά μετά μου δονίζει. 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 Ή δονάει. Ποιο είναι σωστό. Και τα δύο είναι εξίσου λάθος. Δονεί. Δονείται. Α. Πάει στην παθητική. Ναι, ήθελα να πω το. Ναι, ότι εμένα με κάνει δόνηση. Σκεφτεί να το φόψει μπλε και να το πετάξει στη θάλασσα. Να πω το. Όχι, Άγγελε, γιατί δεν έχω άλλο κινητό. Ισχύει. Και αυτή η λογική ποτέ δεν έβγαινε. Δεν ξέρω γιατί το λέγανε αυτό. Βάψε τον μπλε. Βάψε τον μπλε και πέτα το στη θάλασσα. Ναι. Ότι δεν θα φαίνεται στη θάλασσα. ότι είναι τόσο χάλια αυτό το αντικείμενο που έχει, ώστε πρέπει να το βάψει μπλε και να το ρίξει σε ένα μέρο που είναι μπλε γενικά. Όπως η θάλασσα. Όπως η θάλασσα. Τέλος πάντων. Ναι, δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί. Θα ήταν πιο λογικό να το βάψει μπλε και να το πετάξει στον αέρα. Ναι. Θα ήταν ναι, όντως. Δηλαδή αυτό ναι. Την πάθαμε. Ξανακούστηκε αυτό, ε. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα την προηγούμενη φορά. Το βάλεις εδώ. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι και ότι. Το ήξερε κιόλας και είπε, θα ακούγεται πιο μακριά. Ναι, ναι. Το είπα. Γιάννη, πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Οκ, θα το βάλω λίγο πιο πέρα. Αν μπαίνει στη δόνηση, αν μπαίνει στο αθόρυβο, δονείται.
Έχει δεν πρόβλημα. Δεν έχει τελείως αθόρυβο. Τελείως δεν έχει. Είναι στη δόνηση. Όχι, δεν είναι στη δόνηση. Αλλά δεν θα ακούγεται αν το πετάξεις. Ένα άλλο φοβερό στη σειρά αυτή είναι ότι νικήσανε τα δύο παιχνίδια οι Bucks και κάνανε το comeback οι Raptors. Και υπάρχει ένα στατιστικό φοβερό ότι ο Φαν Φλίτ από τότε που γέννησε η γυναίκα του ναι. έχει 14 στα 17 τρίποντα. Ναι. Απίστευτο. Είναι τρομερό. Τι φάση, ήταν σαν να είδε, ρε παιδί μου, σαν να είδε όλα τις υποχρεώσεις που έχει πλέον και τα έξοδα. Μαλάκα, πρέπει να σοβαρευτούμε αυτό το πράγμα. Αυτό το μπάσκετ πρέπει να λειτουργήσει εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς με βλέπω διπλοβάρδια γενικά. Είπα τίποτα. Μετά κάθε τρίποντο ήταν ότι κρέμε τη ζωή μου και των ανθρώπων που φροντίζω γενικά. Δεν το θα έπρεπε να κάνει και δεύτερη δουλειά. Ναι, ρε, ήταν μέσα στο ποδητήριο μόνο και είμαι πατέρα. Λείπεις που λείπεις από το σπίτι τόσες ώρες. Όλο ταξίδι από εδώ από εκεί το παιδί θα μεγαλώσει χωρίς πατέρα. Τουλάχιστον καμιά επιταγή να έρχεται. Αυτό, να είσαι και καλό, να σε βλέπουμε καμιά φορά σε ένα highlight. Ξέρω εγώ και όλο τον άλλο να ξέρω εγώ τον Λέοναρντ. Είσαι και εσύ εδώ, έτσι. Ψηλό δεν είσαι τώρα, εντάξει. Είναι τώρα ένα από τα πέντε με τα χέρια ψηλά. Το σημαίνει ότι. Βάλε καλά σουτ. Αμερικάνικο όνομα καθαρά δεν έχει. Είναι κάπω Ολλανδέζικο ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν βοηθά και εσύ, ξέρω εγώ, ούτε γονεί σου βοηθήσανε. Σε αφήσατε, θα μπει στο δωμάτιο, ρε παιδί μου. Άντε του παιδιού εδώ που γεννιέται. Το πλάνο του coach πάντα δεν το είχαν σκεφτεί αυτό. Ότι πρέπει να. Πώ θα πάει η οικογενειακή ζωή του, πάνω φίλοι. Απίστευτο. Ναι, ένα τέλειο να ζορίζουν του παίκτε του να κάνουν παιδιά ακριβώ επειδή έχουν υποχρεώσει. Για να μπαίνει, ξέρει, στο mindset ότι λοιπόν. Ναι. Όλα κρέμονται από αυτό. Πλέον, οκ, ωραίο ο χαβαλέ. Ναι. Ναι, μεν είστε νέοι, αλλά υπάρχει και αυτό πλέον. Υπάρχει ένα πετσερικά εκεί έξω. Ναι. Η μόνη δουλειά του προπονητή είναι να πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα του μπασκετμπολίστα. Ναι, αυτό. Λίγο παντόφλα. Πες του λίγο κάτι. Και αν γίνεται να κάνετε ακόμα σεξ χωρίς προφυλάξεις. Ακόμα καλύτερα. Ρε, δεν είναι πιο ωραίο χωρίς. Βάλε τώρα το. Πλαστικούρα τώρα. Κοστίζουνε κιόλας. Άμα αποκλειστούμε κάποιους μπακς, μετά τα χρήματα λιγοστεύουν. Και αλλιώ δεν είναι και φοβερό στο να τα ρίχνει μέσα, μην αγώνεσαι. Και όντω τα πρώτα παιχνίδια είχε 0 στα 5, 0 στα 6, είχε πολύ κακά νούμερα. Ναι. Και μια μέρα είπε παπ όλα. Ναι. Σε ένα παιχνίδι είχε 5 στα 7 ή 6 στα 8 φάση. Τρίποντα. Κατάλαβε πώς γίνεται κάνοντας σεξ με τη γυναίκα του και τελειώνοντας μέσα. Ότι α, όλα μέσα. Όσο μπορούμε, ξέρω όλα μέσα. Γιατροί, γεννάει η γυναίκα μου. Και μετά λέγατε ότι κράζουμε τον Μπλέτσο. Επ. Είχαμε πολλά να πούμε για τη γυναίκα του Φαν Φλίτ. Ναι. Είχα κάνει και ένα σχόλιο στο Facebook. Για πες. Στο Airball, δεν ξέρω αν το είδες. Δεν σε παρακολουθώ. Σχετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν στη σελίδα μας το Airball. Είναι και δικιά σου σελίδα. Κάνω like πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σκέψου μια δασκάλα σε μια τάξη όπου λέει όλη την ώρα shoot στα παιδιά χωρίς καν να ξέρει τι είναι το shoot. Αυτό ακριβώς κάνει ο Μπλέτσο. Είναι μια δασκάλα. Αυτό θέλω να πω. Κακή δασκάλα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και το κακό είναι ότι. Για μένα κακό. Πάντα σαν φαν των Bucks, παιδιά, και σαν μεγάλος αντιφαν, ξέρω εγώ, του Μπλέτσο, ότι έχει υπογράψει για 4 χρόνια. Έχει 4 χρόνια συμβόλαιο. Ωραία. Ανταλλάξτε τον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τρομερός αμυντικός, αλλά ας έμενε μόνο στην άμυνα και να δίνει κάποια πάσα. Δεν δίνει και πολύ καλές πάσες, παιδί μου, γενικότερα. Ακούστε αλλά... το Γιάννη. Ναι, Bucks. Με ποιον θα τον ανταλλάζεις τον Μπλέτσο όμως εσύ? Θα τον αντάλλαζα με 2 εργαλεία. Και κυριολεκτικά ακόμα θα ήταν μια καλή ανταλλαγή. Δηλαδή θα βοηθούσαν κάπου τα εργαλεία. Ένα τρυπάνι κάρχερ, έτσι αυτό καλά. Ούτε καν star, 2 εργαλεία, 2 παίκτες να έρχονται από τον πάγκο, να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές, τέλεια. Οι Bucks φτιάχνουν ομαδάρα. Δηλαδή θα τον αντάλλασα και χωρίς τίποτα, σε φάση και... Άκου, σας δίνουμε αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η αντίπαλη ομάδα που θα χτυπήσουμε, ξέρω, του χρόνου? Μάλλον οι Raptors, αν δεν είναι λένε. Παιδιά, πάρτε το. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν θέλουμε κάτι τίποτα. Όλα απλά καλά. Κρατήστε το. Μπορεί να παίζει 25 λεπτά. Αυτό, τέλεια. Μπορείτε να το βάζετε αρκετά όταν παίζουμε εμείς, ξέρω εγώ. Τέλεια. Είναι ανταλλαγή, δεν έχει. Αυτό. Δεν θέλουμε και τίποτα σαν τα λεγόμενα, ούτε χρήματα. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λέω, το ξέρω. Επίσης να το κάνω, γιατί κάποιος είπε σχόλιο κιόλας ότι είπαμε για τον Seth Curry
Ότι α, ναι. Φοβερό σχολείο που έλεγε ότι με βάση την εκπομπή τελείω αυκαρή είναι σαν να παίζει το χολαργό, ξέρω εγώ. Ναι. το οποίο είναι ότι για όποιον παίκτη NBA λέμε κακά πράγματα, πάντα υπάρχει ο σεβασμό ότι παίζει στο NBA. Γενικά είναι από του καλύτερου παίκτε του κόσμου. Δεν λέμε ότι θα παίζει στο χολαργό. Ναι. Τουλάχιστον θα παίζει στην καλυθέα ω ευκάρη. Και πολλά από αυτά που λέμε εδώ δεν τα εννοούμε. Ισχύει. Είσαι καλό κωμικό. Αυτό σημαίνει ότι το εννοεί. Ένα από αυτά, εντάξει, η εξαίρεση είναι που βεβαιώνει τον κανόνα, παιδιά. Έτσι, έτσι. Το σχολιάσουμε, το είχαμε σχολιάσει στο Facebook. Πόσο καυτή έδρα είναι η έδρα των Raptors. Ναι! Μαλάκα, τι φάση. They the North. They the North, τελικά. τελικά όντως. Τελικά, they the North. Είχαν δίκιο, jokes on us. Δεν έχει σημασία ότι δεν είχε ρήμα η πρόταση. Όχι. Ναι, οι Blazers δεν στάθηκαν μία μπροστά στους Warriors. Όχι. Κοίταξε να δεις. Οι Golden State Warriors είναι μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Πρώτη φορά το ακούσατε εδώ. Και πιστεύω, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αλλά θα ήθελα να την ακούσω. Πιστεύω ότι οι Warriors είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ω, αυτό είναι πολύ χοντρό. Μιλάγαμε για ένα τυχαίο παιχνίδι, ξέρω, και τώρα πάμε να κάνουμε κουβέντα για... Χοντρό, ξέρεις, την Άγγελε. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη από τους Bulls. Καλύτερη από τους Bulls, καλύτερη από τους Celtics, καλύτερη από τους Lakers, καλύτερη... Ναι, 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 αυτό δεν είπα. Όταν είπα καλύτερη μάλλον των εποχών, τι κατάλαβες, ότι ξέρω κάποιες εποχές. Ότι παίζει τι καλά, ναι, των εποχών. Ότι παίζει καλά, ξέρεις αυτό. Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, ξέρω εγώ. Καλύτερη μάλλον των εποχών. Okay. Αυτό, κράτα το. Okay. Το κρατάω. Καλύτερη μάλλον των εποχών. Ναι. Θα τα πούμε στο τέλος των εποχών. Ναι. Τι. Χάζει νόημα αυτό. Είναι πολύ, είναι φοβερή ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ομάδα των εποχών. Είναι cheat. Ναι. Τι είναι καλά. Γι' αυτό θα είναι τρομερό. Αν συμβεί το εξής, αν οι Raptors καταφέρουν και πάρουν το πρωτάθλημα, θα είναι τρομερό. Και εντάξει, Λέοναρντ μετά. Α, επίσης έχω να κάνω άλλη μια ακόμα μεγάλη δήλωση. Για πες, πάμε με μεγάλες δηλώσεις με τον Γιάννη. Θεωρώ ότι ο Λέοναρντ είναι μια εξελιγμένη έκδοση του Τζόρνταν. Γιατί μοιάζει και ο τρόπος παιχνιδιού του, γι' αυτό το λες. Μοιάζει. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Δεν είναι σκόρερ, ξέρω εγώ. Αλλά όταν χρειάζεται, σκοράρει και σκοράρει πολύ. Ναι. Λοιπόν, απίστευτος αμυντικός. Απίστευτος αμυντικός. Πολύ καλός από τον Τζόρνταν, ας πούμε. Αν το πάμε συγκριτικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Ο Τζόρνταν είναι φοβερός αμυντικός πάντως. Ήταν πολύ καλός. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος. Εντάξει, okay, είναι πιο φαν σαν κουβέντα. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι σωστό. Αυτό μου ξαναπεί. Δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε εποχές, αλλά το κάνω. Γιατί δεν είμαι σωστός άνθρωπος εγώ γενικά. Σκάρτος. Καλύτερος αμυντικός. Και επίσης κάνει το εξής. Κάνει την ομάδα του καλύτερη. Όχι πως ο Τζόρνταν δεν την έκανε. Απλά ο Τζόρνταν είχε ήδη κάποιους παικταράδες και επίσης σκόραρε πολύ. Ναι, βέβαια, να δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στους τελικούς. Γιατί τώρα έχει να το βάλει με μια ομάδα η οποία είναι. Ουσιαστικά ναι. Υπερπλήρης. Παρ' όλα αυτά, αν καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα, θεωρώ τον άθρο των Cavaliers μεγαλύτερο από τον Raptors. Διότι οι Raptors έχουν καλύτερη ομάδα από ό,τι είχαν οι Cavaliers επί LeBron. Είναι καλύτερη, λες, Πρόβλεψη, Άγγελε, για τελικούς. Πρόβλεψη. Warriors. Raptors. Όχι, Warriors, φαντάζεσαι να λέγα. Ναι. Θα είναι Warriors και Raptors, να μου το θυμηθεί. Αν πάνε όλα καλά και γίνουν όλα τα παιχνίδια. Warriors στα 5. 4-1. Γιάννη. Τι. Πόσο πιστεύεις ότι θα είσαι εδώ στην εκπομπή και θα ενοχλείς τη φάση. Ποιος θα κερδίσει. Πού να ξέρω ρε Άγγελε ποιος θα κερδίσει. Ρωτάς και εσύ κάποια πράγματα, ωραία. Δεν ξέρω. Και ξαναγυρνάμε στην πρώτη μου ερώτηση. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της κουβέντας μας. Τα social media μας είναι αυτά. Μπείτε στο Facebook μας και στο Instagram μας, ειδικά στο Facebook μας, γιατί σχολιάζουμε τους τελικούς, τα παιχνίδια, ξενυχτάμε κι εμείς και σχολιάζουμε live ό,τι γίνεται. Οπότε γίνεται φασάρα. Ψηθείτε, ρε παιδί μου, να μπαίνετε και να τσεκάρετε, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό, να μας δείτε κάποιο σχόλιο. Να... Τώρα δεν έχουμε τον Μπλέτσο να κοροϊδεύουμε, αλλά θα βρούμε αρκετούς άλλους πιστέψτε μας. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και Instagram φυσικά. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το Instagram, είναι η αλήθεια. Ναι, πρέπει να ασχοληθούμε στο Instagram. Θα ασχολούμαστε με το Instagram, οπότε τσεκάρετε και αυτό. Να ζήσει το παιδί του Van Fleet. Εννοείται, να μην πεθάνει. Εσύ το υπονόησες. Α, είναι έκφραση. Έτσι λέει ο κόσμος. Λέει, να σας ζήσει. Προφανώς εννοεί να μην σας πεθάνει, αλλά το λέει και σαν ότι...